Η Λέστερ ελέγχει φάση, γυρίζει την Baldwin. Λαθασμένα όμως η φάση για τις Χάρκιβ, σώζει Baldwin. Εξεταβίαση εδώ η Λέστερ. Λάθος που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει η Λέστερ. Και στη συνέχεια η Baldwin. Αλλά έξω το σουτ χαμηλό, πέφτει και μαζεύει μπολ που ήταν πολύ κοντάτια. Οντάρ ή το πόσια στήλω, πόσια στήλω, πόσια στήλω. Και η κλήρωση για τον δεύτερο γύρο θα είναι στις 22 Αυγούστου. Να εδώ ένα σουτ, η μπολ που είναι μαζεύει. Και πάσα προς την περιοχή, έπεσε. Είτε. Μέσα στην περιοχή τώρα, επικίνδυνη φάση, μπάλα έξω. Σώζει στην ουσία η Baldwin. Για να δούμε εδώ ξανά. Πάει να φύγει στην πλάτη. Εδώ... πολύ πιθανό να είχαμε και offside. Η Baldwin πάει προς τα πίσω το σουτ. Πέφτει η Baldwin και αποκρούει και με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την μπάλα. Είναι απρεβές αυτό το... το που έγινε. Λοιπόν, συνέχεια αυτό θα ξέρει να βρει την Τόρτις, αλλά η Παλαχάτη και η κατέληξη τελικά στην Baldwin. Χάς με τις λευκές εμφανίσεις από το Μασχέδο τότε. Η Baldwin μαζεύει. Και τελειώνει αυτό το διαβηλή. Με τις λευκές εμφανίσεις από δεξιά προς τα αριστερά. Καβίγιο. Όπως βεβαίως τον μικρό και μεγάλο τελικό εδώ η πάσα. Τρέχει η Baldwin, βάζει την κόντρα και σωτήρια. Μπορούμε να πω η πάσα προς την Ραμαλέτε. Εκτελεί Λίνικ. Κεφαλιά. Μαζεύει Baldwin. Τελεί. Παλά δεν απομακρύνεται Baldwin. Εκεί υπάρχει φάουλ στην θεματοφύλακα τον Λέιτης και σφυρίζεται. Κίτρινη κάρτα τώρα στην Ογκουένε, μάλλον για διαμαρτυρία, όχι για το φάουλ που γίνεται στην Baldwin. Μίσο για σκράβη, μίσο. Αντίκη τσικάβη για γλεντατσιά. Ну и загалом и фаз. Зараз вытратило багато коштів, навіть 24 мільйони євро, щоб спрямувати ці кошти на підтримання, поліпшення. І останній фаул. Εκτελεί Σμύρνοβα. Πάει προς την Baldwin. Πήγε και απευθείας η Σμύρνοβα. Για να ξεγελάσει την. Έχει εδώ μπροστά την μπάλα όλες. Τελείται η Baldwin, μαζεύει. Λέγαμε λοιπόν ή μόνο η Γιάνκοβιτς δεν ήταν μπροστά την μπάλα. Πέρα βεβαίως η Σμύρνοβα που ήταν στην εκτέλεση. Βέβαια πως η Αβράμο βγαίνει σε έντρα. Η Baldwin μαζεύει. Υπάρχει φάουλ από το τσιόμο ετάπι. Το κέντρο είναι και πολύ off. Κέντρα προς την περιοχή, θα μαζέψει η Baldwin. Αλίβαμ, вот таким макаром же. Небезпека була, але вже побудови не зараз, але ну, це така здобич для Baldwin. До останнього і зараз будуть йти вперед, не зважаючи на який рахунок. Так, 3-1, а рахунок Baldwin. Ото ми мафіс кіаза дегараштісі, ено в'єні сетра Baldwin мазеві, мас енімероні сχετικά. Η Fonseca θα βάρει την θέση της Κριστίνα Φρίντα, αν ήταν σωστά. Ωραία, μας ενημερώνει. Είναι η Απανασένκο. Ο πλάγια τώρα η Σαντίκογλου βγάζει τη σέντρα στα ασφαλή χέρια της Baldwin. Εκτελεί η Σμύρνοβα. Baldwin μαζεύει εύκολα. Η Χάκμαν ίσως στην Αμπράμο και αυτή στην Baldwin που παίρνει με μέτρα για να δει γήπεδο και να ψάξει την καλύτερη επιλογή πίσω στην... Πάρα με τραυματισμό είχαν άλλες δύο παίχτες. Απόλλων Ladies που επιστρέφουν.
όπως είναι η Ελένη Γιάννου και η Μαριλένα Γεωργίου. Και εκτελεί το πλάγιο, το οποίο έφερε η πίεση που έβαλαν στην Ορκοβίκ. Μπόλτουιν ψάχνει με βαθιά παλιά την Φρίντα, θα πάρει την πάλ και συνέχεια στο παιχνίδι θα δώσει η Μπόλτουιν χέρι, αν κατάλαβα σωστά. Δε πολύ σωστό το σώμα της και έφυγαν οι όποιες προϋποθέσεις υπήρχαν για την Χάρτη. Βίσκο. Λέστερ, υποπίεση τώρα γυρίζει την Baldwin. Πάει να βάλει η Gordon και αυτή η πίεση. Γυρίζεται προς τα μέσα, εκεί είναι η Βίσκο στην Baldwin. Υποπίεση, πριν όμως θα πάρσω μου τάιμι, еще другий тайм є. Бомбером цей епізод був, але пощастило. Всі зрозуміли. Але було б яскраво, якщо була б атака. Цього. І скинути в цьому є декада. Baldwin, πέρασε η μπάλα, τώρα τρέχει η Φρίντα και βάζει μπάλα μπροστά. Θα μπει στην περιοχή η Φρίντα. Еще одна замена готовится у Харків'янок. Περιμένουμε την επόμενη αλλαγή για την Δυναμό Μίνσκ. Τώρα της είναι μπροστά στην ουσία από την Χάκμαν. Και πετράδα στην άμυνα, είναι η Ρίξ από τη μία, η Αμπράμο από την άλλη